Όχι, είπε το Ιράν στην πρόταση συμφωνίας για πάγωμα της παραγωγής πετρελαίου. Την πρόταση που φέρει τις υπογραφές Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας παρουσίασαν στην Τεχεράνη οι Υπουργοί Πετρελαίου Ιράκ, Κατάρ και Βενεζουέλας. Η τριωρή συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό τους έληξε χωρίς αποτέλεσμα και οι τρεις υπουργοί αποχώρησαν χωρίς δηλώσεις. Η αρνητική στάση του Ιράν είχε διαφανεί πριν τη συνάντηση. Το Ιράν δεν θα παραιτηθεί από το μερίδιο του στην παραγωγή, είχε δηλώσει ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου. Η πρόταση των τεσσάρων προβλέπει πάγωμα στα επίπεδα του Ιανουαρίου για να συγκρατηθεί η πτώση των τιμών. Ήρθε σε μία περίοδο που το Ιράν έχει απαλλαγεί από το εμπάργκο και ανοίγει τις κάνουλες. Πιστεύω ότι το Ιράν θα ασκήσει πίεση στη Σαουδική Αραβία και θα συνεχίσει όπως έχει σχεδιάσει πριν την πρόταση συμφωνίας. Δεν πιστεύω ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συμφωνήσει στο προβλεπτό μέλλον. Δεν θα αποχωρήσουν από ένα παιχνίδι όπου μόλις άρχισαν να παίζουν. Η είδηση για την άκαρπη συνάντηση στην Τεχεράνη διέγραψε την άνοδο που κατέγραφαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου. Η συμφωνία για πάγωμα θα ισχύσει μόνο εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ.